Πριν ξεκινήσουμε την καθαυτό συνέντευξη, θα ήθελα να σας ρωτήσω ένα ερώτημα το οποίο αφορά την τρέχουσα επικαιρότητα. Τελείωσε πριν από κάποιες μέρες το Eurogroup χωρίς να έχουμε μία συμφωνία, όπως ήλπιζε η κυβέρνηση, για το χρέος και το τι συνολικά θα γίνει με την ελληνική κρίση. Θα ήθελα λοιπόν να μου κάνετε μία πρώτη εκτίμηση γιατί δεν προχώρησε η όλη ιστορία και τι θα γίνει στο μέλλον. Όπως ξέρετε, στόχος της κυβέρνησης είναι να βγει η Ελλάδα από την αυστηρή επιτροπία όσο το δυνατόν γίνεται, με λιγότερο κόστος και για την οικονομία, αλλά βασικά για την κοινωνία. Οι καθυστερήσεις που υπάρχουν, όπως επίσης γνωρίζετε και γνωρίζει όλη η κοινωνία, είναι θέμα διαφοροποίησης που υπάρχει ανάμεσα στο Δούνο του και στη Γερμανία. Εμείς προσπαθήσαμε, η διαπραγματευτική ομάδα κέρδισε σε ορισμένα θέματα, σε κάποια θέματα των εργασιακών, για παράδειγμα, δικαιωμάτων που επανέρχονται με το τέλος του μνημονίου. Από την άλλη, πήραμε κάποια μέτρα τα οποία θα θέλαμε να μην έχουμε πάρει. Και εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, όπως επανειλημμένα έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το βασικό μας μέλημα είναι πώς θα μπορέσουμε να ενταχθούμε και στην ποσοτική χαλάρωση, αλλά επίσης να μπορέσει να γίνει μία διευθέτηση για το χρέος. Καθυστερήσανε, εξακολουθούν και καθυστερούν και για μένα αυτό που έχει μεγάλη σημασία και είναι επώδυνο να το βλέπω, είναι ότι η αντιπολίτευση δεν στέκεται ξεκάθαρα στο μέρος της κυβέρνησης πάνω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, όποια κυβέρνηση και να υπάρχει, όποιες πολιτικές απόψεις και να έχει ο καθένας, δεν μπορεί να μην επιθυμεί να υπάρχει η μείωση του χρέους και να μπορέσουμε να πετύχουμε μία χρηματοπιστωτική σταθερότητα για τη χώρα. Άρα, καλό θα ήταν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε η αντιπολίτευση να λογικευτεί, η Νέα Δημοκρατία να καταλάβει ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει να μπαίνουμε σε άλλο χρόνο και χώρο και να συμπορευτεί τουλάχιστον σε αυτά τα βασικά εθνικά θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όπως θα σας πω το εξής πάντως, όποια συμφωνία για να είναι, θα είναι κιόλας και επώδυνη για την ελληνική κοινωνία. Άρα ποια είναι η ελπίδα της? Η ελπίδα μας, η συνολική, είναι ότι θα βγούμε πολύ σύντομα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2018, από αυτή την αυστηρή επιτήρηση. Από εκεί και πέρα έχουμε δρομολογήσει μία σειρά από αντίμετρα, όπως ξέρετε, το κοινωνικό κράτος αφενός και η ανάπτυξη των επενδύσεων από την άλλη είναι οι δύο βασικοί πυλώνες στους οποίους πρέπει να στηριχθούμε σαν κοινωνία. Και στο ένα θέμα και στο άλλο θέμα, όπως ξέρετε, έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, έχουμε αρχίσει να υλοποιούμε, δεν είναι θα κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω ότι θα κλείσει όσο γίνεται πιο σύντομα μέχρι τις 15 Ιουνίου η αξιολόγηση και θα μπορέσουμε να αλλάξουμε σελίδα, να μπορέσουμε όλοι να επικεντρωθούμε σε αυτά τα θετικά τα οποία θα επιτρέψουν στην κοινωνία να πάρει μια ανάσα.